Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στις τάξεις των εργαζομένων του ΟΑΣΤ είναι κάτι που τρομάζει. 4 θάνατοι τις τελευταίες 30 μέρες από επιπλοκές του COVID. Είναι ένας αριθμός ο οποίος δείχνει τις ευθύνες της κυβέρνησης και διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων. Πώς φτάσαμε μέχρι εδώ να χάνουμε κάθε 3 ή 5 μέρες και ένα συνάδελφο? Η συγκοινωνία εδώ και χρόνια, με ευθύνες όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων αλλά και της σημερινής, αποψηλώθηκαν από προσωπικό, τα λεωφορεία παροπλίστηκαν για να μπορέσουν να βάλουν μέσα τους ιδιώτες, οι οποίοι παίρνοντας ζεστό κρατικό χρήμα που φτάνει κοντά τα 30 εκατομμύρια το χρόνο, το μόνο που κάνουν είναι να εισπράττουν. Κανένα μέτρο δεν πήρε ουσιαστικό η κυβέρνηση για να προστατέψει τους εργαζόμενους. Έβαλε κάποια νάιλον, κάποια πρόχειρα διαχωριστικά, σε πολλές περιπτώσεις μόνο κορδέλες, για να έχει υποτίθεται ο εργαζόμενος κάποια απόσταση από τους υπόλοιπους επιβάτες. Οι συνεχείς μετακινήσεις των εργαζομένων από τέρμα σε τέρμα των οδηγών ήταν ένα ακόμα σοβαρό στοιχείο κατά τη γνώμη μας που επιβάρυνε την όλη κατάσταση. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλους χώρους εργασίας όπου αναγκαστικά οι εργαζόμενοι δουλεύουν κοντά, όπως είναι οι αποθήκες, τα σούπερ μάρκετ, οι υπηρεσίες διανομών και μεγάλοι μαζικοί χώροι εργασίας. Σε αυτούς τους χώρους το ποσοστό των εργαζομένων που επιμολύθηκε από τον ιό αγγίζει και ξεπερνά το 10%. Το ίδιο συμβαίνει και στην αστική συγκοινωνία. Πάνω από 200 άτομα, και είναι απροσδιόριστος αυτός ο αριθμός, έχουν καταγραφεί ως κρούσματα γιατί υπάρχουν και οι μη ασυμπτωματικοί. Αυτό δείχνει πραγματικά ποιες είναι οι διαστάσεις και ποιες είναι η αιτία, σε αντιπαραβολή με αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή στους άλλους χώρους εργασίας δεν κολλάει ο ιός, ενώ κολλάει στις διαδηλώσεις, στους εξωτερικούς χώρους και στα πάρκα. Αυτές τις ψευτιές λένε στον κόσμο. Η ουσία όμως και τα αποτελέσματα τους διαψεύδουν. Και μάρτυρες είναι οι νεκροί της εργατικής τάξης που αναγκαζόμαστε να μετράμε κάθε 6 ώρα το απόγευμα, κάθε μέρα. Τι θα έπρεπε να γίνει? Θα έπρεπε να είχαν γίνει πολλά. Αλλά όλα αυτά σκοντάφτουν στη λογική των κυβερνήσεων του κόστους. Γιατί τα μέτρα απαιτούν χρήματα. Και χρήματα για τους εργάτες δεν υπάρχουν. Υπάρχουν, όπως είπα προηγουμένως, μόνο για τους ιδιώτες. Αδελφοί, το τραγικό περιστατικό του θανάτου του συναδέλφου οδηγού του ΟΑΣ δεν είναι ούτε μεμονωμένο ούτε τυχαίο. Είναι άλλο ένα θλιβερό επεισόδιο στον εγκληματικό σύριαλ της κυβέρνησης που εδώ και πάνω από ένα χρόνο επιμένει στον ίδιο θανατηφόρο για τους εργάτες και τον λαό σενάριο. Δεν παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα, αφήνουν κόσμο να πεθαίνει, μας φορτώνουν και από πάνω την ατομική ευθύνη, γιατί στο ζύγι του κόστους ωφέλους η ανθρώπινη ζωή βγαίνει φτηνότερη. Πάνω από την υγεία του λαού έβαλαν τις δημοσιονομικές αντοχές και τα συμφέροντα των μεγαλοκαρχαριών που δραστηριοποιούνται στην υγεία. Δεν πήραν κανένα μέτρο για την ενίσχυση του ΕΣΥ, δεν ενίσχυσε τα νοσοκομεία με γιατρούς, με νέες ΜΕΘ, αντίθετα κόπηκαν 600 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αντί να προχωρήσουν στην αναγκαία συνολική επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας, επιδοτεί τις ιδιωτικές κλινικές για να συνεχίζουν να κερδοσκοπούν σε βάρος του λαού και του κρατικού προϋπολογισμού. Η ίδια εικόνα και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα οποία η κυβερνητική πολιτική τα έχει μετατρέψει σε εστίες υπερμετάδοσης. Τα δρομολόγια σπάνια, τα λεωφορεία γεμάτα, οι δικαιολογίες απέναντι στα δίκαια και άμεσα υλοποιήσιμα αιτήματα των εργαζομένων στην ΕΣ. Και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση η κυβέρνηση βρήκε την ευκαιρία να περάσει μέτρα που δεν έχουν καμία σχέση με την πανδημία, αλλά χτυπούν τα εργασιακά δικαιώματα, περιορίζουν τις λαϊκές ελευθερίες. Από τη μία δεκάωρη εργασία, απλήρωτες υπερορίες, δουλειά λάστιχο και από την άλλη ο περιορισμός των συναθρήσεων, ο νόμος για τις διαδηλώσεις, ο νέος συνδικαλιστικός νόμος, η πανεπιστημιακή αστυνομία.